Κυκλάδες. Αυτός ο τόπος, ο μικρός ο Μέγας. Εδώ που ανατέλει ο πιο λαμπερός ήλιος της Ευρώπης. Τόπος λατρείας του Θεού του Φωτός, Απόλλωνα. Στο κέντρο αυτού του κύκλου βρίσκεται η Σύρος, που σήμερα αποτελεί το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Δύο λόφοι, δύο πόλεις. Στον έναν σκαρφαλωμένη η μικρή μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου και στον άλλον η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, η Ερμούπολη, με την νεοκλασική αρχιτεκτονική της. Αποτέλεσε το μεγαλύτερο βιομηχανικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της ελεύθερης Ελλάδας. Στην πόλη του Κερδόου Ερμή άνθησε το 19ο αιώνα ένας πολιτισμός όμοιος με αυτόν των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων της εποχής εκείνης. Δικαίως διεκδικεί τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021. Βγαίνοντας από την πόλη, αντικρίζοντας τους λόφους της κυκλαδίτικης γης, μαγεύονται οι αισθήσεις από την ομορφιά και τη γενναιοδορία της. Οι ευωδιές των φωτάνων που βρίσκονται σε αυθονία μπερδεύονται με την αλμύρα της θάλασσας. Κατακερματισμένη γη τα κυκλαδονίσια. Στις χυσμές των βράχων βρήκαν καταφύγιο σπάνια φυτά. Ένα από αυτά ο Ελίχρυσος, που η φύση του δόρισε το χάρισμα της αιώνιας νεότητας. Ελιχρύση η νύμφη που το αγάπησε και το μάζεψε πρώτη. Ελίχρυσος ονομάστηκε και η ομάδα γυναικών, οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους, έχοντας ένα κοινό όραμα. Αναγνωρίζοντας την αξία της κυκλαδίτικης γης, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε ενεργά για την προστασία της, την ανάδειξη και την αξιοποίησή της. Με κέντρο τη φύση και τον άνθρωπο, οραματιζόμαστε να δημιουργήσουμε μία κυβωτό της φυτικής μας βιοποικιλότητας. Ένα κέντρο εκπαίδευσης και μελέτης. Ένα φυσικό στολίδι για τη Σύρο, το οποίο θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και θα προσφέρει ψυχική ανάταση και γνώση. Κύριος άξονας της Ελίχρυσος Κινσέπ, η ίδρυση του πρώτου βοτανικού κήπου των Κυκλάδων. Στόχος αυτού του βοτανικού κήπου, η ανάδειξη της κυκλαδικής χλωρίδας, η προσέγγιση της αυτάρκειας και η έμπνευση για μια αηφόρο γεωργία. Η ιδρυτική ομάδα της Ελίχρυσος Κινσέπ αποτελείται από δημιουργικά άτομα με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση, την οργανική καλλιέργεια, επιχειρηματικότητα, επικοινωνία, τον εθελοντισμό. Το κτήμα, κληροδότημα του Νικολάου Ανδρουλή, βρίσκεται στο πανέμορφο χωριό Χρούσα της Σύρου. Θα φιλοξενήσει όλες τις λειτουργίες του πρώτου βοτανικού κήπου των Κυκλάδων, όπως ακριβώς αυτές ορίζονται από το Παγκόσμιο Δίκτυο Βοτανικών Κήπων. Ένας χώρος με δυναμικό και ιστορία. Παλαιότερα λειτουργούσε σαν κατασκήνωση φιλοξενώντας παιδιά από όλες τις Κυκλάδες. Στο κτήμα έχουν ήδη καταγραφεί δεκάδες φυτά. Θα δημιουργηθούν θεματικοί κήποι που θα σχετίζονται με τη διατροφή, τις χρηστικές ανάγκες και την ευεξία του ανθρώπου. Θα συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πολυνησίας του Αιγαίου. Η επιχειρηματική μας ιδέα ξεκινά από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης προσφοράς προς τον άνθρωπο και τη φύση. Επιλέξαμε τη μορφή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πιστεύοντας στη δύναμη της συνεργασίας για ένα κοινό στόχο. Αηφόρος ανάπτυξη σε συνδυασμό με το συλλογικό όφελος και την κοινωνική προσφορά. Στοχεύουμε να αναπτύξουμε παροχές υπηρεσιών και προϊόντων σε ένα ιδανικό φυσικό περιβάλλον, χτίζοντας συνεργασίες με τοπικούς φορείς και προσφέροντας θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη του εναλλακτικού θεματικού τουρισμού αποτελεί μέρος των στόχων της Ελίχρυσος Κινσέπ. Αγροτουρισμός, περιηγητικός τουρισμός, γαστρονομία, βοτανική και έρευνα. Παραγωγή πιστοποιημένου και συστηματικά αναγνωρισμένου φυτικού υλικού, που θα αποτελείται από χρηστικά φυτά, αρωματικά, φαρμακευτικά, μελισσοτροφικά και καλοπιστικά φυτά. Το κτίριο που βρίσκεται στο κτήμα των Χρουσών θα στεγάσει βοτανικό μουσείο, όπου θα εκτίθονται αυτοφύη φυτά των Κυκλάδων. Τράπεζα σπόρων, βιβλιοθήκη, χώρο εκδηλώσεων, μεταποιητήριο και πολιτήριο αρωματικών φυτών και βοτάνων, καθώς και άλλων τοπικών προϊόντων, αναψυκτήριο και μικρό εστιατόριο. Ο βοτανικός κήπος θα είναι προσβάσιμο στα αμαία. Το κτίριο είναι μια πέτρινη αγρικία που χτίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Χρήζει όμως πολλών επισκευών,
και ιδιαίτερα άμεσα την κατάσταση της κεραμοσκεπής, ώστε να αποτρέψουμε την κατάρρευσή της. Έχουμε επίγνωση του μεγέθους του εγχειρήματος. Έχουμε όμως επίγνωση και για τη σημαντικότητα αυτού του έργου. Πιστεύουμε πως η ίδρυση του πρώτου βοτανικού κήπου των Κυκλάδων είναι ένα έργο ουσίας που αξίζει να έχει την υποστήριξη όλων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί τη φυτοτεχνική μελέτη του υποίδρυση βοτανικού κήπου Σύρου Κυκλάδων. Χρειαζόμαστε όμως και τη δική σας βοήθεια για την υλοποίησή του. Στηρίξτε προσφέροντας χρόνο ή χρήματα, ώστε ο βοτανικός κήπος Σύρου, ο πρώτος των Κυκλάδων, να γίνει ένα αυτοδύναμο κέντρο που θα προσφέρει πολλά στην τοπική κοινωνία.